Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Τέλειος Αγγελούδης μαζί με την Ολυμπιονίκη Τασούλα και Λεσίδου υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα και ανάβουν το βωμό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έφτασε στην πιο όμορφη πόλη της χώρας μας και έφτασε γεμάτη από Ολυμπιακές αξίες. Σε έναν κόσμο που τις αναζητά. Τις αναζητά με τον πιο απαιτητικό τρόπο. Ακολουθεί η έπαρση της σημαίας των Ολυμπιακών Αγώνων, της διοργανώτριας Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας σε μια τελετή δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου όπου διανυκτέρευσε η Ολυμπιακή Φλόγα. Και στέλνουμε ένα μήνυμα και από τη Θεσσαλονίκη ότι το Ολυμπιακό Ιδεώδες είναι εδώ και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σκληρά για να το κάνουμε πράξη. Παρίσι, καλή επιτυχία. Τη Φλόγα βέβαια την οποία συνοδεύουν τα ιδεώδη που την έχουν, που έχουν γεννήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι πανανθρώπινες αξίες, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, του εφαγωνίζεστε. Η εικόνα με τη Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων να δεσπόζει στις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου προκαλεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών που σειραίουν μαζικά στη Νέα Παραλία για να παθανατήσουν το στιγμιότυπο. Το πρωί άρχισε και πάλι το ταξίδι της με λαμπαδιδρόμο την πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ειρήνη Μανδραβέλη. Είναι μεγάλη η συγκίνηση και η τιμή να κουβαλάς την Ολυμπιακή Φλόγα και να πρεσβεύεις όλα τα ιδανικά του Ολυμπισμού. Επόμενος σταθμός οι αρχαίοι Φίλιππη, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομωτινή και το βράδυ θα διανυκτερεύσει στην Αλεξανδρούπολη.